καλησπέρα, καλωσορίσατε, συγχαρητήρια κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το ερώτημα, ξέρετε, τα τελευταία 24 ώρα είναι τελικά αν το ΔΗΚΟ μένει ή φεύγει. Με αυτό ασχολείται όλη η κοινωνία. Ναι, βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί από τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Θεωρείτε ότι αυτό ακόμα είναι συζητήσιμο με ό,τι έχει λεχθεί? Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα μπορεί να αποφασίζεται πρόχειρα. Υπάρχουν οι απόψεις, υπάρχουν οι εισηγήσεις, είναι κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι αρμοδιότητα των συλλογικών οργάνων και μέσα από μια συζήτηση, μια συνένεση, μια ανταλλαγή απόψεων μάλλον και σύνθεση απόψεων θα βγει η σωστή απόφαση. Και μπορώ να ρωτήσω την προσωπική σας απόφαση? Θα σας πω, αλλά ένα λεπτό. Και εγώ αυτό που θέλω να πω όμως ότι είναι οι διάφοροι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το θέμα της οικονομίας αναφέρθηκε προηγουμένως, τα θέματα πολιτικής σταθερότητας, ισορροπίες εντός του κόμματος, ισορροπίες εκτός του κόμματος και βεβαίως στο τέλος της ημέρας τι και ποιες θα είναι οι θετικές επιπτώσεις για το κόμμα και για την Κύπρο γενικότερα. Οι διαφωνίες μας. Για κάθε μία από τις αποφάσεις, έτσι. Για το σύνολο της αποχώρησης, όχι. Τι επιπτώσεις θα έχει. Και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βγει μέσα από διάλογο. Έχουμε εξαγγείλει όλοι μας και ο νέος πρόεδρος του κόμματος αλλά και οι άλλοι εξωματούχοι μια εποχή συλλογικότητας και συζήτησης και αξιοποίησης όλων των απόψεων, άρα πρέπει να βγει μέσα από τη συλλογικότητα. Οι διαφωνίες μας παραμένουν πάνω στο ανακοινωθέν, αυτό είναι δεδομένο. Δεν θεωρούμε ότι ικανοποιεί το σκοπό για τον οποίο αποφασίστηκε να επιτευχθεί. Δεύτερον, ότι υπάρχουν μέσα στην καλύτερη περίπτωση ασαφή και αμφιλεγόμενα ζητήματα τα οποία μπορούν να ερμηνευτούν αρνητικά για μας και δεν συμφωνούμε με την έναρξη των συνομιλιών με βάση αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο. Και υπάρχει και θέμα αθέτησης των συμφωνηθέντων με τον πρόεδρο Αναστασιάδη επί του εγγράφου προεκλογικά. Πιστεύω ότι είναι υπάρχει αυτό το θέμα, γύρεται βεβαίως για μένα. Η διαφωνία στην έναρξη συνομιλιών με ένα έγγραφο το οποίο δεν ικανοποιεί τους στόχους που τέθηκαν είναι από μόνο του μια σοβαρή περίπτωση και ένα σοβαρό θέμα. Από την άλλη όμως. Θα ζητήσω την προσωπική σας άποψη. Και σας πω ένα λεπτό. Από την άλλη όμως η αποχώρηση από ένα κυβερνητικό σχήμα δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει πρόχειρα. Αυτό θέλω να πω. Πρέπει να γίνει μέσα από πολλή συζήτηση και πρέπει να επεξηγηθεί αναλυτικά στα μέλη μας και στους Κύπριους πολίτες για να ξέρουν ότι δεν είναι μια επιπόλαια απόφαση, αλλά αντίθετα βασίζεται πάνω σε αρχές και πάνω σε. Διευκρινιστική ερώτηση από αυτού. Αποχώρηση σημαίνει αποχώρηση των υπουργών ή αποχώρηση και όλων των λοιπών αξιωματούχων και αναφέρομαι στους ημικρατικούς οργανισμούς. Βεβαίως στους ημικρατικούς οργανισμούς συμμετέχουν από όλους τους πολιτικούς χώρους. Ναι, αλλά έδωσε συγκεκριμένη λίστα ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ. Από όλους τους πολιτικούς χώρους, εγώ δεν θεωρώ. Εξασφάλισε συγκεκριμένες προεδρίες. Ναι, και δεν θεωρώ ότι είναι πολιτικές θέσεις. Άρα δεν έχουν σχέση με την πολιτική, είναι τεχνοκρατικές και δεν το βλέπω ότι αυτόματα. Όταν λέει κάποιος αποχωρεί ένα κόμμα από την κυβέρνηση, από τη μια σημαίνει ότι αποσύρει τους υπουργούς του σε ένα κοινοβουλευτικό συνασπισμό, αυτό γίνεται συνήθως, και βεβαίως ότι δεν στηρίζει τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Το ζήτημα ότι στην Κύπρο βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση οικονομική που πρέπει όχι μόνο να διαχειριστούμε, αλλά πρέπει να βγούμε και αυτή την κρίση και μπορεί να υπάρξει αυτό που είπε και η συντάκτη σας, ότι μπορεί να υπάρξει αποχώρηση μεν, αλλά μια επικοδομητική στάση στα θέματα οικονομίας. Με το εξής κιόλας, το λέω γιατί επαναλαμβάνεται φορτικά από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος. Τον έχω ακούσει πολλές φορές το τελευταίο δεκαήμερο να λέει ότι ο καλύτερος τρόπος εξόδου από το μνημόνιο είναι η πιστή εφαρμογή του. Ναι. Μα δεν υπάρχει και ο πιο γρήγορος κατά ακρίβεια τρόπος. Ναι, η πιστή εφαρμογή του σημαίνει ότι θα ψηφίζουμε και τα μνημονιακά νομοσχέδια στη Βουλή. Το Δημοκρατικό Κόμμα πάνω απ' όλα βάζει το κοινό καλό. Και αυτό το έχω πει επανειλημμένα. Το κοινό καλό, το καλό της Κύπρου πάνω και από πολιτικό κόστος και πολιτικό κόστος. Αλλά τι θα προτείνει ο Μάρκος Κυπριανού? Και αυτά είναι τα δύο που θα ζυγίσουμε. Τώρα, όσο αφορά την προσωπική μου θέση, θα σας απογοητεύσω. Διότι πιστεύω και το είχα δεσμευτεί και πριν τις εκλογές ότι θα πρέπει πρώτα να συζητούμε τόσο σοβαρά ζητήματα εντός των συλλογικών οργάνων, να μην δημοσιοποιούμε τις θέσεις μας, να μην δημιουργούμε δημόσια συζήτηση για τόσο σοβαρά ζητήματα πριν τα συζητήσουμε μέσα στα δικά μας σώματα. Δημιουργείται πρόβλημα στη δουλειά μας όμως με αυτή τη. Μα αυτή το ξέρετε ότι άμα αρχίσουν συζητήσεις θα αρχίσουν και διαρροές. Ήταν ένα ενδιαφέρον κόμμα μέχρι πρώτη στο Δημοκρατικό Κόμμα, ξέρετε, μην μου τα αλλάξει τώρα. Θέλω και η φιλοδοξία μου είναι και δεν με ρωτήσατε να ξαναγίνουμε ένα σοβαρό κόμμα, όπου είμαστε αξιόπιστοι, μας λαμβάνουν υπόψη και ότι οι αποφάσεις μας τεκμηριώνονται όλες με πολιτική επιχειρηματολογία. Αυτό θέλει ο κόσμος από εμάς και αυτή είναι η δέσμευσή μου και ο λόγος για τον οποίο επιδίωξα αυτό συγκεκριμένη θέση που με τίμησαν οι ψηφοφόροι του ΔΗΚΟ. εξακολουθούν να αναμετρώνται και από αυτού του ερωτήματος τα δύο στρατόπεδα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει όλοι μας να αντιμετωπίσουμε, διότι και ήταν η ανησυχία μου όταν παρατάθηκε η προεκλογική για να γίνουν εκλογές σε δεύτερη φάση χθες, ότι δημιουργούμε και συνεχίζουμε μια εσωστρέφεια και μια διάσπαση μέσα στο κόμμα. Πρέπει να τα βάλουμε πίσω, πρέπει να πούμε ότι κάνουμε νέα αρχή, δεν ανήκουμε σε στρατόπεδα πλέον, ότι είμαστε δικοικοί και ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που μας ενώνουν παρά σε αυτά που μας χωρίζουν. Είμαστε πολυφωνικό κόμμα, δηλαδή θα ήταν για μένα κάτι το πολύ περίεργο, αν όχι αδύνατο, να υπάρχει μία άποψη σε όλα τα μέλη και στελέχη του κόμματος. Αυτό είναι απολυταρχικό. Αλλά πρέπει μέσα από τη σύνθεση των απόψεων, που είναι διαφορετικό σύνθεση απόψεων, από τάσεις και στρατόπεδα. Αυτά θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Πια όχι στο στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών αυτού του τόπου. Με τα όσα διαδραματίστηκαν, κυρίως ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Πιέσεις Αμερικάνων, προσφορές Αμερικάνων, ενδιαφέρον αμερικανικού, ευρωπαϊκού και άλλων σε ό,τι αφορά την περιοχή. Θεωρείτε ότι ήταν εύκολο στον νυν πρόεδρο να πει: δεν δέχομαι το κοινό αυτό ανακοινωθέν, δεν ξεκινάω τη συζήτηση. Και ας πάει ακόμα 9 μήνες αυτή η ιστορία. Να σας πω την προσωπική μου άποψη καθαρά. Ορίστε. Διότι ξέρω και αυτό το θέμα, δεν υπήρχαν συλλογικά όργανα για να συζητηθεί μέχρι τώρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο επικίνδυνο να πάμε με ένα έγγραφο, και το λέμε ανακοινωθέν, αλλά είναι ένα βασικό έγγραφο αυτή τη στιγμή, στο οποίο υπάρχουν ασάφειες και επικίνδυνες πρόνοιες, παρά να πηγαίναμε σε συνομιλίες χωρίς αυτό το έγγραφο, και το είχα πει και σε εσάς στο πρόγραμμα σας παλιότερα, και να βάλουμε σαν προτεραιότητα τα ζητήματα στα οποία διαφωνήσαμε κατά την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας. Ακριβώς. Μάλιστα. Θα το βρίσκα πιο επικίνδυνο, παρόλο που ακούγονται επιχειρήματα, μα η άλλη πλευρά θα μπορεί να βάζει ό,τι θέλει. Μα ήδη μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και μπορεί να δίνει και ερμηνείες και αύριο ισχυρίζεται ότι είμαστε και δεσμευμένοι εμείς. Ενώ αν πηγαίναμε τουλάχιστον χωρίς αυτό το έγγραφο, θα μπορούσαμε να επιχειρηματολογήσουμε με βάση ψηφίσματα, συμφωνίες κορυφής και το καθεξής. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας.